Μπορεί χθες να κορυφώθηκε το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης στο νησί μας, όμως η μεταφορά σκόνης θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, με το Μανώλη Λέκα να αποκλεί την περίπτωση της λασποβροχής τις επόμενες ημέρες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει βέβαια κάποια θολότητα και πάλι στην ατμόσφαιρα. Δυστυχώς και στα χαμηλότερα στρώματα θα υπάρχει σκόνη, αλλά σε επίπεδα τα οποία θα είναι λίγο πάνω από τα όρια ασφαλείας. Και μάλιστα φαίνεται ότι πραγματικά αυτές οι μεταφορές συνεχίζονται όλη την επόμενη εβδομάδα. Δεν αναμένεται να έχουμε φαινόμενα βροχής, η οποία βέβαια μπορούσε να, έτσι, να χαρακτηριστεί ως λασποβροχή, όχι. Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά καλός. Ήταν κάπως περίεργη ημέρα, μπορεί να μας πιάνει και καμιά αλλεργία, αλλά παρόλα αυτά δεν τα βάζουμε κάτω. Πολλοί κόσμος πάει στην παραλία. Ναι, ναι, είναι γεμάτη παραλία σήμερα, είναι και Κυριακή. Βλέπουμε ότι υπάρχει και χρώμα. Ναι, είμαι μελαχρινή κιόλα. Από τη ρακέτα, από την πολλή ρακέτα. Από την πολλή ρακέτα, από την πολλή θάλασσα γενικότερα. Η ηλιοφάνεια οδήγησε αρκετούς πολίτες σε κοντινές παραλίες. Εντάξει, ωραία είναι. Μετά από τόσο κρύο που βγήκε ο ήλιος, ναι, είπαμε να τον ευχαριστηθούμε λιγάκι. Ξεχνιόμαστε, φεύγουμε από την δικιά μας ρουτίνα, τουλάχιστον έστω για μια μέρα, από Δευτέρα πάλι δουλειά. Μια χαρά. Θάλασσα λίγο κρύο ακόμα, αλλά απ' έξω είναι τέλεια. Μπήκατε μέσα, έτσι. Είσαι στα πόδια. Ώρα 2 το μεσημέρι στην παραλία του Αρίνα στο Ηράκλειο, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήλιος, θάλασσα, αέρας, κόσμος, εξοχή έξω, οπότε η διάθεση ανεβαίνει. Φέτος ζόρισε λίγο η κατάσταση με το νερό. Είναι κρύο, παιδιά, είναι κρύο. Θυμάστε, τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε τα χιόνια. Λοιπόν, εμείς πήγαμε και στα χιόνια. Ξαπλώσαμε στο χιόνι, το μόνο πρόβλημα είναι το ποδάρι. Όλα τα άλλα εντάξει. Βουτιές, ρακέτες και στιγμές χαλάρωσης στην άμμο. Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγες εβδομάδες μετά τα χιόνια, τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες. Ήρθαμε το ποδήλατο. Από πού ήρθατε? Από το Ηράκλειο. Ναι. Γιατί, ναι. Πού πιέρισε, το ποδήλατο? Για να χάσουμε κανένα γραμμάριο. Τόσο καιρό κλεισούρα. Ναι. Το ήθελαν και τα παιδιά, φαντάζομαι. Πρωτίστως, ναι. Τι σας είπαν, παπά, θέλουμε παραλία? Τρελάθηκαν, ναι, όταν πήγαμε χθες και είδανε, λένε θέλουμε συνέχεια. Όμορφες στιγμές με τα παιδιά να το διασκεδάζουν περισσότερο μαζί με τα κατοικίδια τους. Θα ήθελα να πω στον παππού μου ότι είναι πάρα πολύ μακριά και θα του στείλω αυτό το βίντεο. Μπάνιο έκανες, βουτιά έκανες? Ναι, μόνο που δεν έκανα βουτιά γιατί είναι πολύ κρύο το νερό. Λουόμενοι αντικρίζουν από την παραλία την άφιξη των τσάρτερ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και ονειρεύονται διακοπές. Φαντάζομαι τον εαυτό μου με το εισιτήριο να μπαίνει στο αεροπλάνο για να φεύγει ταξίδι. Μοχίτο και χορός και άλλος πολιτισμός. Λοιπόν, Κούβα αυτό το καλοκαίρι.